είναι πολύ μεγάλη η συγκίνησή μας εδώ και ιδιαίτερα σε εσάς, Επισκόπιο, που μας φιλοξενείτε σήμερα και ανοίγετε την αγκαλιά σας στον πατέρα Ινοκέντιο, τον οποίο αντίστοιχα και εκείνος το καλοκαίρι όταν πήγαμε άνοιξε έτσι πολύ πατρικά την αγκαλιά του. Και θυμήθηκα πάρα πολύ, έτσι όταν σας είδα σήμερα στο ψαλτήρι, πως και ο ίδιος, όπως θα δείτε, κάνει ακριβώς το ίδιο, παίρνει έτσι τη θέση των πίσω και από τους ιερείς του, ακριβώς για να δώσει έτσι το προβάδισμα. Σίγουρα ο Φιλέστατος έχει να πει πολλά και πολύ ωραία, όπως θα διαπιστώσετε και ήδη, έχει έτσι ένα πολύ σαγηνευτικό λόγο, έχει ένα χάρισμα, αλλά αν μου επιτρέπετε να δείξουμε έτσι πολύ λίγες εικόνες, μία σύντομη παρουσίαση. Ξέρετε ποια είναι η συμβολή, γιατί εσείς τη δημιουργήσατε. Έχουμε εδώ ανθρώπους από το Μενίδη, από την Παναγία και από τη Μεταμόρφωση. Και αν υπάρχει αυτή η μικρή προσπάθεια σήμερα, είναι χάρη σε εσάς. Το ξέρετε, εδώ γεννήθηκε, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο για εσάς. Και δεν θέλουμε να σας κουράσουμε, αλλά επειδή ξέρω ότι ο Θεοφιλέστατος είναι έτσι πολύ ταπεινός και δεν θα πει όλα όσα κάνει κάτω, θα μου επιτρέψετε έτσι λίγο να παρουσιάσω κάποια πράγματα και στη συνέχεια να του δώσουμε το λόγο και αν υπάρχει και ο χρόνος για ερωτήσεις θα είναι πολύ καλό για να μπορέσουμε έτσι να τον απολαύσουμε. Λοιπόν, ο σύλλογός μας, όπως όλοι ξέρουμε, είναι η συμβολή. Κάθε καλοκαίρι όταν κατεβαίνουμε στην Αφρική συναντούμε αυτή την εικόνα, αυτά τα χαμόγελα που μας κρατούν την ζωντανή την επιθυμία και όλο και περισσότερο να πηγαίνουμε. Φέτος είχαμε και ιδιαίτερη χαρά να έχουμε κοντά μας και ένα παιδί, έτσι ένα μέλος αυτής της ενορίας πάρα πολύ ενεργό, τον Ευθύμη, και έτσι νιώθουμε κάθε χρόνο ότι η χάρη του Θεού έτσι μας δυναμώνει και μας δίνει όλο και περισσότερο έτσι άξια στελέχη να πλησιώνουν αυτή την προσπάθεια. Χάρη σε αυτά τα παιδιά, για αυτά τα παιδιά, που αυτά τα παιδιά κάθε χρόνο μας μαθαίνουν. Οτίθεται πάντα έχουμε την ψευδέστηση ότι πάμε για να βοηθήσουμε, αλλά κάθε χρόνο αυτή η ψευδέστηση διαλύεται γιατί εμείς μαθαίνουμε από αυτά τα παιδιά. Μας διδάσκουν την αγάπη, μας διδάσκουν την ελπίδα παρά την ανέχειά τους. Μας δείχνουν εκείνα τον δρόμο προς το Θεό. Και δεν το λέω έτσι σαν σχήμα λόγου. Είναι παιδιά τα οποία μοχθούν καθημερινά, δεν είναι τίποτα δεδομένο, δεν υπάρχει η έννοια του ανοίγω τη βρύση και τρέχει το νερό. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους, όπως έχουμε δείξει και άλλες φορές, να τρέχουν στο βάλτο, να παίρνουν το λασπωμένο νερό για να μαγειρέψει η μητέρα τους. Και αν μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το νερό. Αλλά είναι παιδιά που αντί να πηγαίνουν σχολείο, όπως θα σας εξηγήσει ο Θεοφιλέστατος γιατί δεν πηγαίνουν σχολείο, αλλά περνούν την ημέρα τους, όπως εδώ παραδείγματος χάρη σε ένα χωριό της επαρχίας του Θεοφιλέστατου, όπου δεν υπάρχει ναός, αλλά υπάρχει πολύ δίψα και μαζεύει εκεί με έναν ιερέα του τους ανθρώπους και κάνουν υπαίθριες λειτουργίες. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη γειτονιά που πήγαμε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, βλέπαμε τα παιδιά που η καθημερινότητά τους είναι να φτιάχνουν τούβλα για να μπορούν. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη εικόνα, παπούτσια δεν βλέπει κανείς. Αλλά υπάρχει πάντα αγάπη και πάντα χαμόγελα και πάντα πολύ φροντίδα από τα μεγαλύτερα αδέρφια στα μικρότερα. Βλέπετε έτσι με λίγο νεράκι, δεν υπάρχει πολυτέλεια για περισσότερο, πως πλένουν. Έχουμε χάρη σε εσάς, πραγματικά χάρη σε εσάς και το ξέρετε. Είχαμε τη δυνατότητα να κατέβουμε σε πολλές χώρες όλα αυτά τα χρόνια. Όπως εδώ βλέπετε εικόνα από τη Μαδαγασκάρη, όπου η εκκλησία είναι και σχολείο. Εδώ είναι μια σχολική αίθουσα, όπου τα παιδιά στη Μαδαγασκάρη μαζεύονται και κάνουν μάθημα. Και όπως έχουμε πει, τα πρώτα μας βιώματα, ας πούμε, έτσι, που ήταν να βλέπουμε παιδάκια που παίρνουν το μπισκοτάκι που προσφέρεται σαν πρωινό και μετά για ώρα να γλύφουν το χαρτάκι για να κρατούν έτσι την αίσθηση αυτή. Η πρώτη μας συνεργασία με τη χάρη του Θεού, πάντα έτσι και με έναν τρόπο που εμείς το θεωρούμε θαυματουργό, είχαμε την πρώτη μας συνεργασία με τον Άγιο της Μαδαγασκάρης, τον πατέρα Ιγνάτιο,
όπου τον βλέπετε εδώ να κάνει βαπτίσεις στο ποτάμι. Μετά από 2 χρόνια είχαμε επίσης μεγάλη ευλογία να βρεθούμε στην Ουγκάντα, την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα Ινοκέντιου, του Θεοφιλέστατου, όπου βλέπετε τον πατέρα Ιωνά, και θα ήθελα έτσι, αν μπορούμε, να τον θυμηθούμε όλοι στις προσευχές μας, γιατί δοκιμάζεται πάρα πολύ η υγεία του. Είναι από τους παλαιότερους, ίσως ο πρώτος Αφρικανός επίσκοπος και ένας αληθινός εργάτης των Απελώνα του Χριστού μας, και εκεί μας είχε επισκεφθεί εκείνη την ημέρα που τον βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία. Είχε μόλις φτάσει από την Ελλάδα 4 ώρα τα ξημερώματα και πήρε το αυτοκίνητο άλλες 5 ώρες δρόμο, χωματόδρομο, για να έρθει στην κατασκήνωσή μας να μας θυμίσει. Καταλαβαίνετε έτσι πόσο αγάπη λαμβάνουμε. Και μέχρι που είχαμε την πολύ πολύ μεγάλη ευλογία φέτος να βρεθούμε στο Μπουρούντι και τη Ρουάντα. Αυτή είναι μια φωτογραφία από τη Ρουάντα, όπου καταχρηστικά θα έλεγα, αλλά είναι τόσο μεγάλη η παρουσία του Αγίου Πνεύματος όταν γίνονται βαπτίσεις πάρα πολύ, έτσι, σε μια νεοσύστατη εκκλησία που διψά για Ορθοδοξία, θα σας τα πει ο κ. Θεοφιλέστατος, αλλά έτσι σε ομαδικές βαπτίσεις στο ποτάμι, όπου βλέπουμε τον Θεοφιλέστατο, θα σας πω έτσι περισσότερα. Να πω λίγο περισσότερο τώρα για την δράση της συμβολής. Εμείς ξεκινήσαμε τις πρώτες κατασκηνώσεις, ήταν το 2010, όπου είχε έρθει και ο πατέρας Δημήτριος, μαζί, και έτσι ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Στη Μαδαγασκάρη έχουμε έτσι την περισσότερη μας εμπειρία, τα περισσότερα χρόνια. Εδώ βλέπετε στον νότο της Μαδαγασκάρης, όπου το ίδιο με αυτό που σας έδειξα πριν. Η Καλύβα είναι και εκκλησία και σχολείο. Φεύγει ο Μαυροπίνακας, γίνεται ιερό και Αγία Τράπεζα από πίσω. Όσο είναι ο πίνακας, μαθαίνουν τα κολυμπογράμματα που λέμε. Από τη μια μεριά είναι η πρώτη δημοτικού, από την άλλη είναι οι μεγάλες τάξεις. Πολύ μεγάλο βάρος έχουμε δώσει στις υποτροφίες και το γνωρίζετε πολύ καλά. Το Μενίδη και αυτή εδώ η ενορία, και από τη μεταμόρφωση, αλλά ιδιαίτερα το Μενίδη, και χάρη σε και την κυρία Λιώση, αλλά και όχι μόνο, και τις άλλες κυρίες που τώρα ας μην πω τα ονόματα, γνωρίζετε εσείς ποιες είναι. Με πόσο πολύ συνέπεια κάθε χρόνο δίνετε αυτά τα 30 ευρώ που λέγαμε και στο βίντεο, και με αυτά τα χρήματα πηγαίνουν ολόκληρες οικογένειες στο σχολείο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγάζετε με αυτά τα 30 ευρώ, σκεφτείτε, μια οικογένεια, όταν λέμε, να σκέφτεστε πάντα 8 με 10 παιδιά. Και σκεφτείτε ότι με αυτά τα χρήματα βγάζετε από το σκοτάδι τόσο πολλά παιδιά, δηλαδή είναι ανεκτίμητο, και τόσα χρόνια, και εμείς νιώθουμε έτσι πολύ μεγάλη ευθύνη σε αυτό το που δίνεται από το υστέρημά σας, γιατί όλοι γνωρίζουμε τις καταστάσεις που βιώνουμε. Εδώ βλέπετε τα χαμόγελα, είναι από την πειραματικά μόνο, δώσαμε πολύ λίγες υποτροφίες φέτος στο Μπουρούντι, στα παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό, και δεν έχουν να δώσουν αυτά τα 30 ευρώ και λίγο λιγότερο, αλλά δεν έχουν να δώσουν αυτά τα χρήματα για να πάνε στο γυμνάσιο. Και έτσι δεν έχει μέλλον. Έχουν τόση επιθυμία, μας παρακαλούν, μας παίρνουν από πίσω, μας γράφουν γράμματα, μας ηκετεύουν να τους δώσουμε αυτά τα χρήματα να πάνε στο σχολείο. Βλέπετε εδώ πέρα, προσπαθούμε, είναι πάντα επίκεντρο μας.